στη μάχη και εμείς είμαστε μαζί σας. Είστε το δεύτερο κύμα, κανένας εμβολιασμένος. Το νοσοκομείο έβγαιναν από τα παράθυρα οι ασθενείς με COVID και εμείς εκεί χωρίς άδειες, χωρίς προστατευτικά μέτρα ασφαλείας επαρκή, καθόμασταν και νοσηλεύαμε όλους τους ασθενείς με κίνδυνο της ζωής μας. Πόσους συναδέλφους χάσαμε σε αυτή τη μάχη, καταμετρώνται? Έστω και ένας συνάδελφος, η ψυχή του και το σώμα του έχει τεράστια αξία. Το έδωσε για να είναι στην πρώτη γραμμή. Σήμερα έρχεται η κυβέρνηση και αντί να σε επιβραβεύσει για όλο αυτό που χρόνια τώρα φωνάζουμε για τα βαρέα και ανθυγινά την αναγνώρισή μας, έρχεται και σε τιμωρεί και σου λέει ότι τότε ήσουν τυχερός που δεν κόλλησες στους αρρώστους. Εσύ που γυρνούς στο νοσοκομείο με τη μηδαμινή αυτή μάσκα, γιατί αν θυμάστε, με αυτή τη μάσκα μας βάζαν μέσα. Με αυτή τη μάσκα μας βάζαν μέσα. Και αν δεν είχαμε και μας λέγανε βάλτε και δεύτερη, βάλτε και στα μάτια σας, βάλτε και στα πόδια σας. Είναι φήμωτα. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο και μας λένε 1 του Σεπτέμβρη θα βγείτε σε αναστολή. Το ευχαριστώ είναι αυτό. Συνάδελφοι, αυτό που θέλω λοιπόν, εμείς οι ψεκασμένοι και οι τσαπατσίδες θα κρατήσουμε άμυνα. Και όχι μόνο για τους εργαζόμενους στην υγεία, η άμυνά μας είναι για όλη την κοινωνία. Γιατί αυτό που θέλουν να περάσουν είναι για τα παιδιά μας, είναι για τις γείτονές μας, είναι για τη δημοκρατία μας και είναι για την ελευθερία μας. Είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε για όλα αυτά. Δεν υποχωρούμε, παιδιά. Θα δώσω τον λόγο